Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ένα ακόμα βίντεο του καναλιού. Λοιπόν, έχει πέσει πολύ φόβος στην αγορά. Κάποιοι λένε για 15.000 το bitcoin, κάποιοι λένε για 20. Τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγικά όσο νομίζουν κάποιοι. Θα τα δούμε σιγά σιγά σήμερα ένα προς ένα. Θα δείτε ότι όλο και μεγαλύτεροι παίχτες μπαίνουν μέσα στο χώρο των κρυπτονομισμάτων. Θα δούμε και κάποια νέα για το Wonderland, το οποίο μας έχει στεναχωρήσει, η αλήθεια είναι. Δεν θα μιλήσω σήμερα για την FED, δεν έχει κάποιο νόημα, δεν είπαν και οι άνθρωποι κάτι ουσιαστικό. Τα αφήσαν όπως είναι, διότι το να αυξήσουν τα επιτόκια έχει και μεγάλο ρίσκο και για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά που είναι χρεωμένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το bitcoin σε σχέση με κάποιες άλλες περιόδους. Τι έκανα τώρα, πήρα τον Gaussian Channel και το γύρισα στις 2 μέρες. Και θα δούμε τι έκανε όταν είχε πέσει το bitcoin έξω από το κανάλι αυτό και για ποιο λόγο θεωρώ ότι είναι ευκαιρία αυτή τη στιγμή, χωρίς να είναι κάποια επενδυτική συμβουλή, να επενδύσουν αυτοί που είναι διστακτικοί. Αν θεωρήσουμε ότι όταν το bitcoin στο λεγόμενο COVID crash που λέω εγώ, διότι είχαμε πτώση των χρηματιστηρίων πριν μερικές μέρες, είναι κάτι το αντίστοιχο, θα δείτε ότι είναι μια πολύ καλή περίοδος για να αγοράσουμε. Δηλαδή, αν πάρουμε εδώ την περίοδο αυτή και τη συγκρίνουμε με αυτή εδώ και με αυτή εδώ, θα δείτε ότι μόλις βγήκε το κερί, μόλις βγήκε η τιμή του bitcoin έξω από το Gaussian Channel, έκανε εδώ την κίνησή του σιγά σιγά και μετά μπήκε μέσα στο κανάλι και είχαμε αυτό εδώ το τρελό bull run. Κάτι αντίστοιχο είχαμε και εδώ, είχε βγει πάλι έξω από το κανάλι, σιγά σιγά ανέβηκε και έφτασε στις 70.000. Δηλαδή όποιος είχε μπει εδώ, πότε μπαίνει στην αγορά, όταν μυρίζει σε αίμα. Τώρα είναι που μπαίνει στην αγορά, που έχει αίμα. Έκανε εδώ λοιπόν το κολπάκι του το bitcoin και έφτασε και μια πολύ μεγάλη άνοδο. Το ίδιο ακριβώς και εδώ. Εντάξει, δεν είχαμε την ίδια άνοδο, αλλά όποιος είχε αγοράσει εδώ και ήταν προνοητικός και είχε πουλήσει εδώ, σίγουρα βγήκε κερδισμένος. Κάτι αντίστοιχο πιστεύω ότι γίνεται και εδώ αυτή τη στιγμή. Θα μπούμε δηλαδή σε ένα καθεστώς σιγά σιγά να ανεβαίνει η τιμή του. Έχω πει από το Φεβρουάριο και μετά θα ανέβει η τιμή του bitcoin. Μάλιστα είναι ένας ο οποίος τι έκανε, πήρε τον SPX τον δείκτη, το γύρισε το γράφημα σε 12μηνο και το σύγκρινε με την σημερινή κατάσταση και θα δείτε ότι είναι σε εισαγωγικά διαβολική η ομοιότητά του. Και μετά από εδώ είχαμε αυτή εδώ την άνοδο. Τώρα να κάνει τέτοια άνοδο το bitcoin δεν το θεωρώ, αλλά το να φτάσει πάνω από τις 100.000 αυτή τη χρονιά δεν το θεωρώ απίθανο σενάριο. Επίσης έβαλα και τον Ichimoku Cloud να δούμε και κάποια πράγματα χρησιμοποιώντας αυτό τον δείκτη. Έχει πέσει, η αλήθεια είναι, κάτω από το cloud. Αυτή τη στιγμή χαροπαλεύει να μπει μέσα στο cloud για να ξεκινήσει πάλι τη διαδικασία ανόδου. Έχει ανοίξει κόκκινο τέλος Ιουλίου του 2022. Δεν μας πολύ νοιάζει γιατί θα είμαστε στις παραλίες εκείνη την περίοδο. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει πάλι με το 2020. Είχε ανοίξει και εδώ πάλι ένα κοκκινάκι για τους επόμενους μήνες, αλλά αυτό όμως δεν εμπόδισε την τιμή του bitcoin να κάνει έτσι ένα τρελό bull run. Εδώ όταν είχαμε πέσει τον Μάιο με Ιούλιο του 2021 δεν είχαμε μπει καν στο κανάλι μέσα του cloud, μέσα στο σύννεφο δηλαδή. Το έγλειψε εδώ λιγάκι, αλλά τώρα έχουμε μπει και το κερί σιγά σιγά θα γυρίσει σε θετικό. Το weekly δηλαδή βλέπω να γυρνάει σε θετικό. Η Apple, πάμε τώρα να δούμε και τι άλλα νέα κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Ο CEO Tim Cook είπε ότι οποιοδήποτε πλέον βλέπει ότι υπάρχει μία πίεση, λέει, του πληθωρισμού. Παρ' όλα αυτά η Apple ανακοίνωσε κέρδη 11% και ότι το supply chain σιγά σιγά αυξάνεται, δηλαδή το supply chain, η εφοδιαστική αλυσίδα βελτιώνεται δηλαδή, και όπως έχω πει, άμα κόψουν και τον κορονοϊό, την πανδημία, ετοιμαστείτε για νούμερα τα οποία θα τρίβουν όλοι τα μάτια τους. Εγώ αυτό τώρα πώς το αντιλαμβάνομαι τη δήλωση του Tim Cook, ότι βλέπουν λέει τον πληθωρισμό. Είναι σαν να σου λέει ρίξε και καμιά ματιά και στα κρυπτονομίσματα, δεν είναι κακό. Έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι με τη δικιά μου την λογική. Πριν από λίγες ώρες το ρωσικό κοινοβούλιο είπε ότι συμφωνεί για να φτιάξουν ένα roadmap, να κάνουν μια διαδικασία regulate του bitcoin για το 2022. Να βάλουν κανόνες εισαγωγικά για τα κρυπτονομίσματα, και όπως είχα δείξει και σε προηγούμενο βίντεο, στο προηγούμενο εισαγωγικά βίντεο, ο Ρώσος δεν είπε ότι θα τα κάνει τα κρυπτονομίσματα μπαν, ήταν ψέματα αυτή η είδηση. Κάτι αντίστοιχο θα κάνουν και η κυβέρνηση του κυρίου Biden, θα βάλουν και αυτοί διαδικασίες στο bitcoin, και μάλιστα λέει ότι είναι matter of national security. Είναι και θέμα, λέει, εθνικής ασφάλειας. Ο οποίος δεν κυβερνά, είναι μια μαριονέτα, όπως και αυτός και ο Πούτιν. Άλλοι είναι από πίσω. Λοιπόν, πάμε τώρα και κάποια νέα για την Binance, η οποία ενεργοποίησε τα SEPA payments. Μπορείς να στείλεις δηλαδή λεφτά κατευθείαν από την τράπεζα και μπορείς να παρακάμψεις την πιστωτική κάρτα, η οποία έχει και μεγάλα εφή, ή κάποιες άλλους τρόπους που είχαμε βρει μέσω άλλου ανταλλακτηρίου. Τώρα κατευθείαν στέλνεις λεφτά στην Binance, και είναι και πάρα πολύ καλό το νέο αυτό, πολύ θετικό, διότι η εταιρεία έχει περάσει KYC και AML, διαδικασία δηλαδή ελέγχου ποιοι είναι αυτοί οι χρήστες του δικτύου της, οι οποίοι χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα. Αυτό θα δώσει μια περισσότερη ασφάλεια, αίσθηση ασφάλειας στους καινούριους τους επενδυτές, οι οποίοι θέλουν να μπουν στα κρυπτονομίσματα, διότι η Binance αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα ανταλλακτήριο στον κόσμο. Συζητάει την εταιρεία τρένο και μπράβο του, και έτσι πρέπει, όταν κάποιος δουλεύει θα πρέπει να ανταμείβεται. Αυτό είναι το σωστό, και γι' αυτό και έχει γίνει από τους πιο πλούσιους ανθρώπους αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Μάλιστα εξετάζουν και το ενδεχόμενο να μπουν και Κινείται λοιπόν δυναμικά η Binance, θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στην Ρωσία, από ό,τι φαίνεται ο υπεύθυνος της Ανατολικής Ευρώπης. Λοιπόν, βλέπετε ότι προχωράνε από την Binance, πολύ δυναμική εταιρεία, και ένα που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πέσανε οι τιμές των κρυπτονομισμάτων, αλλά κατευθείαν αυτοί αυξήσανε τα rewards στην πλατφόρμα τους. Δηλαδή κάνουν κινήσεις άμεσες. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται στις τράπεζες. Πρέπει να πάρουν έγκριση, να συνεδριάσουν κλπ. Τα γνωρίζουμε. Πάμε να δούμε και μία μικρή εταιρεία, η Fidelity. Όταν λέω μικρή, διαχειρίζεται κεφάλαια γύρω στα 7,3 εκατομμύρια. Εξετάζει, έχει κάνει δηλαδή ήδη αίτηση για ένα δικό της ETF στην Επιτροπή Κεφαλαιογοράς της Αμερικής. Έχει γίνει στις 27 Ιανουαρίου. Το ETF θα είναι Metaverse, λέει, ETF, και θα κάνει track, λέει, τα Fidelity Metaverse Index, στα οποία θα μπορεί ο επενδυτής, αντί να αγοράζει ας πούμε Sandbox, να αγοράζει το ETF της Fidelity. Πάμε να δούμε και μία άλλη αντίστοιχη εταιρεία, η Grayscale. Κάνει μία έρευνα για 25 κρυπτονομίσματα να τα βάλει στην λίστα της. Κάποια από αυτά είναι DeFi και Metaverse Project. Τα κρυπτονομίσματα που εξετάζει είναι το ALGO, το CVX, το Sand, το AXS και το YGG. Κάνει δηλαδή μία έρευνα πριν τα επίσημα βάλει στο χαρτοφυλάκιό της. Άμα μπούμε στο site της Fidelity, της Grayscale, θα δούμε ποια είναι τα κρυπτονομίσματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχει στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο. Είναι τα τα γνωστά σε εισαγωγικά κρυπτονομίσματα, το AVE, το AMP, το Bitcoin, το Cardano, το Mana, το Ethereum, το Solana, Litecoin κλπ, το ZEC, το Wi-Fi, και εξετάζει τα παρακάτω κρυπτονομίσματα. Δεν σημαίνει ότι θα τα βάλει, απλά τα εξετάζει. Είναι το ALGO, από που είπαμε, το BitTorrent παράδειγμα, το Bora, το Phantom, το κρυπτονόμισμα του φίλου μου το Δημήτρη, το Oasis, το Network, το Rose. Υπάρχει ένα νέο για το συγκεκριμένο, ότι θα συνεργαστεί με τη Facebook για το Metaverse, το DOT, το Matic. Λοιπόν, βλέπετε ότι όλες οι μεγάλες εταιρείες μπαίνουν στο χώρο των κρυπτονομισμάτων. Δηλαδή θα τα έχουν αγοράσει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή οι εταιρείες αυτές, σαν την Grayscale, έχει αυτά τα κρυπτονομίσματα. Είναι δυνατόν να θέλει να πάει το bitcoin στις 15.000 και στις 20? Και αυτή θα χάσει. Δεν νομίζω δηλαδή να το θέλουν, γιατί αυτή τη στιγμή αυτά τα επενδυτικά προϊόντα τα έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιό της και τα δίνει στους επενδυτές. Πριν από λίγες μέρες ο Anthony Scaramucci είπε, παιδιά, λέει, χαλαρώστε λίγο, λέει, εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Ο Anthony Scaramucci, να τον δούμε και αυτόν στο Wikipedia, είναι ένας επενδυτής ο οποίος έχει δουλέψει και με την κυβέρνηση του Donald Trump στο Λευκό Οίκο. Έχει δουλέψει στην Goldman Sachs, το επενδυτικό κομμάτι το τραπεζικό, στις μετοχές, από το 89 μέχρι το 96. Μετά που έφυγε από την Goldman Sachs πήγε στην Capital Management και μετά έφτιαξε μια δικιά του επενδυτική εταιρεία, την Skybridge Capital. Δεν θέλω να κάνω τώρα συνειρμούς με την ελληνική πραγματικότητα. Με ξέρετε, δεν θέλω και πολύ. Λοιπόν, ο οποίος τι είπε τώρα? Είπε ότι δεν βλέπω κανένα λόγο, λέει, να πουλήσουμε, λέει, τα κρυπτονομίσματά μας. Δεν υπάρχει κάποιος πανικός. Είχε δώσει τη συνέντευξη στο CNBC και είπε, λέει, ότι πάρτε, λέει, και ένα χάπι, λέει, να ερεμίσετε. Κρυπτονομίσματα όπως το ALGO και το Ethereum είναι, λέει, επενδύσεις οι οποίες για μακροπρόθεσμη επένδυση είναι πολύ καλά προϊόντα. Και μάλιστα συνέκρινε την περίοδο που περνάμε τώρα με το 2000 και είπε ότι κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και με την Amazon, η οποία έχει πέσει 50% και λέει ότι αν είχες βάλει, λέει, 10.000 στην Amazon σαν IPO, αυτή τη στιγμή, λέει, θα έχεις, λέει, 22 εκατομμύρια. Είναι, λέει, είναι μια ultimate αγορά, μια καταπληκτική αγορά, ο οποίος, λέει, κρατάει και κάποια προϊόντα της MicroStrategy. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και κάποια άλλα νέα. Μία αμερικάνικη τράπεζα, η Five Star, θα επιτρέπει πλέον επίσημα στους πελάτες της να αγοράζουν και να πουλάνε bitcoin. Χρησιμοποίησε μια εταιρεία, την NYDIG, η οποία είναι μια εταιρεία που σε βοηθάει στο να στήσεις μια τέτοια πλατφόρμα στο δικό σου περιβάλλον. Η εταιρεία αυτή, η τράπεζα, είναι μια τράπεζα 5,5 δισεκατομμυρίων που προσφέρει διάφορα προϊόντα, δάνεια, τα κλασικά προϊόντα που προσφέρουν οι τράπεζες σε 50, λέει, locations, σε 50 τοποθεσίες. Και τι θα κάνει τώρα? Θα κάνει το εξής, λέει, θα δώσει τη δυνατότητα στους πελάτες να πουλάνε και να αγοράζουν bitcoin μέσα από το banking, μέσα από την banking εφαρμογή, και θα βοηθήσει σιγά σιγά τους πελάτες να μπουν και αυτοί στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Άρα λοιπόν μπαίνουν όλες οι τράπεζες σιγά σιγά, και όπως είπα και πιο πριν, και η ίδια πλέον η αμερικάνικη κυβέρνηση έχει δώσει το πράσινο φως για να μπουν όλοι στα κρυπτονομίσματα. Και όπως είπα, ότι ο πόλεμος που βλέπουν εδώ τα ελληνικά κανάλια είναι ένα fake news, και η Ρωσία κατηγορεί για fake news, ότι δεν σχεδιάζει κάποια σύραξη με την Ουκρανία, και οι Αμερικάνοι, λέει, αποχωρούν. Ο Μπόρελ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει, καθησυχάζει. Εγώ είπα πριν από την είδηση αυτή ότι είναι μια απάτη τώρα όλη αυτή η ιστορία με την Ουκρανία. Κάποιοι έχουν αυξήσει και τις τιμές του φυσικού αερίου για να κερδοσκοπούν, και ποιος την πληρώνει όλη αυτή την ιστορία? Την πληρώνει ο απλός ο κόσμος. Και ούτε τρίτος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει, ούτε πυρηνικά που λένε τώρα κάποια ελληνικά sites. Κάποια στιγμή θα τα βγάλω αυτά τα sites που λένε για πυρηνικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τι έγινε με το Wonderland. Νομίζω πλέον ότι έχουν χάσει την μπάλα εκεί οι διοκτήτες του Wonderland. Βγήκε μια επίσημη ανακοίνωση από τον Daniel, ο οποίος είχε βάλει τον Sífu να φυλάει το Treasury, και από ό,τι φάνηκε τελικά αυτός ήταν ο co-founder της André CX. Ήταν ένα ανταλλακτήριο, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο πήρε τα λεφτά ο συγκεκριμένος και έφυγε. Και μάλιστα είπε και καλά ο Ντάνιελ ότι, λέει, το ανακάλυψα πριν από ένα μήνα και με, λέει, της άποψης, λέει, να δίνω, λέει, δεύτερη ευκαιρία, είπε, λέει, στο Twitter. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, εγώ επειδή έχω συνεργαστεί με διάφορους, όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία να φτιάξεις, να προσλάβεις κάποιον ο οποίος θα έχει μια πολύ σημαντική θέση στην εταιρεία, κάνεις ένα απλό scanning, δεν βάζεις έναν οποιοδήποτε CFO, γιατί ο Sífu ήταν οικονομικός διευθυντής του Treasury, δηλαδή αυτός ήταν που διαχειριζόταν τα λεφτά του Treasury, δηλαδή έβαλε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Θεωρώ μεγάλο φάουλ του Ντάνιελ ότι δεν έκατσε να ψάξει ποιος είναι αυτός ο οποίος έβαλε διαχειριστή, και μη σας πω την άποψή μου ότι ίσως και γνώριζα από πριν ποιος ήταν, αλλά τον έσωσε κατά τη γνώμη μου ο Άντρε, με τον οποίον γνωρίζονται. Λοιπόν, να δούμε και ένα έτσι μήνυμα πριν σας πω για τον Άντρε. Τον είχε ενημερώσει εδώ συγκεκριμένος με μηνύματα και του είπε ότι ο Sífu είναι αυτός της Quadrica Guy και δεν πρέπει, λέει, να δουλεύεις, λέει, με αυτόν. Λοιπόν, το συγκεκριμένο profile του Twitter είναι ένα έτσι ενδιαφέρον profile. Είναι ένας detective των κακών DeFi, ας πούμε. Για να επιστρέψω τώρα στον Άντρε. Ο Άντρε, ο Cronje, είναι ο αρχιτέκτονας του DeFi του Phantom, είναι πολύ δυνατό μυαλό, και έβγαλε έτσι μια ανακοίνωση, και ήταν προς τιμήν δηλαδή του Daniel ότι βγήκε ο Άντρε και τον υποστήριξε. Είπε, λέει, ότι τον υποστηρίζω και θα συνεχίσω να δουλεύω μαζί του. Εντάξει, γενικά ο Daniel είναι πολύ καλός στο DeFi, έχει φτιάξει και το Ambra κατά Ambra. Ήταν έτσι μια επαναστατική διαδικασία η στρατηγική του Degen, την οποία την είχα δείξει στο παθητικό εισόδημα για το 2022, αλλά με όλα αυτά τα νέα που κυκλοφόρησαν γύρισανε πάρα πολύ τα λεφτά τους στο Abracadabra. Τώρα για το Sífu έχουν βγει πολλά έτσι περίεργα άθρα. Έχει αλλάξει, λέει, και το όνομα, είναι αυτός ο συγκεκριμένος, δεν μου φαίνεται και πολύ καθαρή η φυσιογνωμία, σαν άτομο της μαφίας μου κάνει. Το θέμα είναι ότι αν νομίζουν τώρα αυτοί, ο Sífu, ότι θα πάρει τα λεφτά και θα πάει να αγοράσει Ferrari και θα κυκλοφορεί ελεύθερος στην Ιταλία ή δεν ξέρω και εγώ που είναι, πιστέψε με, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, διότι ήδη ο Ντάνιελ έχει λάβει απειλητικά μηνύματα, το είπε στο Twitter, πάνω από 50 απειλητικά μηνύματα. Και αν αποδειχτεί ότι είχαν τέτοια πλάνα στο μυαλό τους, θα τους βάλουν και τους δύο στο Κολοσσέο και θα τους κυνηγάνε τα λιοντάρια εκεί στη Ρώμη. Όσοι έχετε πάει στο Κολοσσέο θα το καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, και μάλιστα το UST κομμάτι, το USDT που λέω εγώ, Αυτή τη στιγμή έχει 93 εκατομμύρια memes να δανειστεί. Τα γυρίσανε όλοι τα λεφτά τους. Όλοι. Ένα μεγάλο ποσοστό. Τα γυρίσανε πίσω και πλέον μπορεί οποιοδήποτε να πάει να δανειστεί. Και κάτι έγινε και με το Anchor Protocol επίσης. Πάρα πολλοί τραβήξαν επίσης και τα λεφτά τους από το Anchor Protocol. Εκεί που είχε 11 δις, τώρα έχει 8,5 δις. Έπεσε ένας φόβος γενικότερα στην αγορά και με αυτό το χρηματιστηριακό event που είχαμε πριν μερικές μέρες. Ο Nasdaq ακόμα δεν έχει ανέβει. Θα ανέβει σιγά σιγά, δεν έχω κάποιες αμφιβολίες γι' αυτό. Και φυσικά αυτό το νέο που είχα πει εγώ πριν από στα προηγούμενα τα βίντεο, ότι οι ναυτιλιακές έχουν βγάλει τρελά λεφτά, εκμεταλλευτήκαν τον πληθωρισμό στο full. Μου έχουν πει διάφοροι, γιατί έχω γνωστούς ναυτιλιακές, έχουν τα προϊόντα τους έξω από τα λιμάνια και δεν δίνουν εντολή να τα ξεφορτώσουν, διότι ξέρουν ότι θα ανέβει και άλλο πληθωρισμός. Και ποιος την πληρώνει? Την πληρώνει την ύφη ο απλός καταναλωτής. Μαύρα μαντάτα για πληθωρισμό για καταναλωτές. Γενικά ο χώρος των επενδύσεων είναι πολύ σκληρός, δεν συγχωρεί λάθη, αβεβαιότητες. Άμα σε βρουν αδύναμο, σε χτυπάνε συνέχεια. Οπότε θέλει μια ψυχραιμία. Εντάξει, όλοι έχουμε χάσει αυτή τη στιγμή λεφτά, δεν διαφωνώ, αλλά σας έδειξα πιο πριν ότι μπαίνουν πολλοί παίχτες και χειραγούν την αγορά. Λοιπόν, κάντε και ένα like και ένα subscribe, τζάμπα είναι αρκετοί που βλέπουν τα βίντεο και δεν έχουν κάνει like και subscribe, δεν σας ζητάμε και πολλά. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε και ένα like, κοινοποίηση σε φίλους σας για να ανεβάσουμε και το κανάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.